στο κλάν της Βικελίδης και κλεισμένων των θυρών. Ξεκίνησε η νέα αγωνιστική χρονιά για την ομάδα του Άρη, καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση των κιτρίνων στο Κλεάδης Βικελίδης. Παρόντες ήταν και τα 5 νέα μεταγραφικά αποκτήματα του συλλόγου: η Λαζαρίδης, Μενδρινός, Βελίδης, Τεσνάουσκης και Οριόλ. Ενώ στην πρώτη προπόνηση του Άρη συμμετείχε και ο Καμερουνέζος Τούγκο Εσόμπα, ο οποίος θα δοκιμαστεί από τον τεχνικό των κιτρίνων Héctor Raúl Cooper. Bueno, estamos en el inicio. Evidentemente, expectativa tenemos. Se está rearmando el equipo. Είμαστε στην έναρξη, φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες αισιοδοξίες. Αυτή τη στιγμή όμως χτίζουμε την ομάδα. Estas son etapas que hay muchos jugadores que se van, o algunos que se van, otros que llegan. Είναι εποχές που καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές ανακατατάξεις, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έρχονται, ποδοσφαιριστές που φεύγουν. Είναι μια κρίσιμη εποχή, καταλαβαίνετε ότι τώρα χτίζονται τα πάντα. Η έναρξη είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, πόσο μάλλον η προετοιμασία. Εμείς σήμερα θα κάνουμε μια προπόνηση, μια αρχική προπόνηση και αύριο έχουμε το ταξίδι για την προετοιμασία. Είμαι πάντοτε πεπισμένος και μπορώ να επιβεβαιώσω, όπως σας είπα πριν, ότι είναι το πιο κρίσιμο σημείο αυτό της προετοιμασίας για να χτίσει την αγωνιστική ταυτότητα και το ήθος που θέλει να έχει και το ηθικό που το οποίο θέλει να μεταδώσει δική σου την ομάδα. Με μοναδικούς απόντες τους δύο διεθνείς, Μιχάλη Σιφάκη και Σάκη Πρίτα, τον Μεχτίνα αυτή που μετέχει στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της Τινησίας και τον Χαβιέ Κάμπορα, ο οποίος αναμένεται αργά το βράδυ, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας των Κίτρινων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και κλεισμένων των θυρών στο κλεάν της Βικελίδης. Intentar por conseguir eso, algún título, lo más cercano para conseguir un título en la Copa. Θα πω ότι τα όνειρα και οι στόχοι παραμένουν πάντα ίδιοι, παραμένουν πάντα υψηλοί. Θεωρώ ότι και στα 4 χρόνια της παρουσίας μου εδώ στο κλάν της Βικελίδης, κάθε φορά έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο να υλοποιήσουμε τους στόχους μας ή και σχεδόν να τους έχουμε υλοποιήσει όλους. Επομένως, τα όνειρα και οι ελπίδες στρέφονται και πάλι σε αυτό το οποίο έχω αγωνιστεί 2 φορές στα 4 χρόνια που είμαι εδώ. Έχω αγωνιστεί 2 τελικούς κυπέλους. Θεωρώ ότι η ομάδα αυτή χρειάζεται έναν τίτλο, έχει ανάγκη έναν τίτλο, δικαιούται έναν τίτλο και ο πιο κοντινός δρόμος για να φτάσει στον τίτλο είναι η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Novamente, quero pedir que continue junto com os outros. Το πρώτο μήνυμα έχει να κάνει ότι εμείς οι παλιοί ποδοσφαιριστές έχουμε πάρα πολύ μεγάλη όρεξη να ξεκινήσει η προετοιμασία. Έχουμε και εμείς τις μπαταρίες μας. Είναι το γεγονός ότι έχουμε μεγαλύτερη όρεξη, γιατί βλέπουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές καλές κινήσεις μεταγραφικές. Είναι το γεγονός ότι γνωρίζουμε πολύ καλά τον προπονητή μας. Ένας προπονητής που είναι πάρα πολύ σοβαρός, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και ξέρουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει. Επομένως, το μήνυμα που θέλω να αφήσω στους οπαδούς μας είναι να συνεχίζουν να στέκονται δίπλα μας όπως το κάνουν πάντα. Θα το χρειαστούμε και θα μοιραστούμε χαρές φέτος μαζί τους.